όραμα και την άποψη Σιμίτη για την Ελλάδα και τη Μακεδονία που δεσπόζει από το Κίεβο μέχρι το Χαρτούμ και από την Τεργέστη μέχρι τον κόλπο του Ομάν. Θέλουμε μια Ελλάδα σε νέα πορεία και θα το πετύχουμε, γιατί έχουμε τη θέληση, τις δυνάμεις, το όραμα και αισθανόμαστε την ανάγκη η Ελλάδα να είναι πάλι πόλος πρωτοβουλειών. Η Ελλάδα να είναι πάλι πόλος νέων πρωτοβουλειών σε ολόκληρο το βαλκανικό χώρο. Χώρα με φωνή, χώρα με κύρος, χώρα που σέβονται και οι φίλοι και οι αντίπαλοι της. Θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης, που περιοδεύει σήμερα στην Ικαρία και τη Λέσβο, επέκρινε τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της έκθεσης. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις 0 συν 0 ίσον 14. Στην τριετία του ΠΑΣΟΚ, οι αποδοχές των εργαζομένων αυξάνονται με θετικούς ρυθμούς και αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Όλα τα στοιχεία για τους μισθούς και τα εισοδήματα είναι αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία του 90-93 και θετικά για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πια αντιστρέψει την αρνητική πορεία. Τώρα ανάπτυξη. Τώρα νέες επενδύσεις. Τώρα νέες θέσεις απασχόλησης. Τώρα μεγαλύτερη αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Γι' αυτό απαιτείται συνέχεια. Πολιτική σταθερότητα. Ισχυρή κυβέρνηση. Πασό. Σίγουρα, γιατί η μεγάλη νίκη είναι η προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες που χρειάζονται για τον τόπο χωρίς δυσκολία. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι αισθάνονται για την οικονομική πολιτική δυσφορία. Λένε, μα το ΠΑΣΟΚ δεν ακολουθεί μια οικονομική πολιτική η οποία βρίσκεται κοντά στον εργαζόμενο. Εγώ σας έδειξα με αριθμούς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς εκείνο που εφαρμόζει μια οικονομική και κοινωνική πολιτική που στέκει κοντά στον άνθρωπο και στον πολίτη. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αμφιβολίες και μπορεί να έχουν αμφιβολίες. Εάν δεν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και έρθει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, πρόκειται να υπάρχει μια οικονομική πολιτική η οποία θα είναι πιο κοντά στον εργαζόμενο? Ποιον εξυπηρετούν με το να μην στηρίζουν την προσπάθεια της προοδευτικής παράταξης? Εξυπηρετούν ακριβώς εκείνους οι οποίοι μάχονται τους εργαζόμενους. Εξυπηρετούν τη δεξιά. Μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, αλλά αντικειμενικά η πορεία τους είναι μια πορεία η οποία δεν συνδράμει στο να προχωρήσει ο τόπος προς το κοινωνικό κράτος. Στις Σέρες και το Λευκόνα, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής του. Προέβαλε το ΠΑΣΟΚ ως το μόνο κόμμα που αποδεδειγμένα μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα. Αντίθετα, είπε, η Νέα Δημοκρατία θα οδηγήσει σε περιπέτειες με τους νεοφιλελεύθερους πειραματισμούς και τις εσωτερικές διαμάχες της. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος όπου ο Έλληνας αισθάνεται ασφαλής. Και αν συγκρίνουμε το τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την καθίζηση των ταμείων η οποία υπήρξε στην τριετία της Νέας Δημοκρατίας. Υπόσχεται και υπόσχεται και υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα. Αλλά όσες υποσχέσεις και αν κάνει, η αλήθεια είναι ότι θα δώσει πολύ λίγα σε όλους τους Έλληνες σε σχέση με εκείνα τα οποία πήρε με την πολιτική της την τριετία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει με το ένα χέρι και παίρνει πολλά περισσότερα με το άλλο χέρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια που δείχνουν οι αριθμοί. Ο κ. Σιμίτης μίλησε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που θέλει τον αγρότη ανεξάρτητο από τους πολιτικούς, παρέχοντάς του σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 2,5-3 εκατομμύρια διαθέτει η κυβέρνηση για τη στήριξη της γεωργίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, είπε ο Πρωθυπουργός, συμπίεσε το αγροτικό εισόδημα. Με τον αέρα του νικητή των εκλογών, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μετά τις εκλογές,
γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα τις κερδίσουμε, ότι θα έχουμε την πλειοψηφία στη Βουλή και ότι θα έχουμε αυτοδυναμία, θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει πριν. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση γύρω από τα κοινωνικά προβλήματα, το διάλογο γύρω από την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα. Στόχος δεν είναι οι πολιτικές προϋποθέσεις συνεργασίας κορυφής, ο στόχος είναι να έχει η προοδευτική παράταξη μια όσο το δυνατόν πιο πλατιά βάση, μια βάση η οποία της δίνει τη δύναμη να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές στην ελληνική κοινωνία.